Και σε όλα αυτά έχουμε ένα κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος ενώ έχει δείξει δείγματα περίεργης συμπεριφοράς, προχθές συνέτρεφε με τον Πρωθυπουργό. Όταν ακόμα εκκρεμεί η απάντηση στην ερώτηση 9 κορυφαίων κοινωνιστικών του ΠΑΣΟΚ για το ΤΑΦ3, ΤΑΦ10. Όταν η Κεντρική Τράπεζα δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε να κάνει. Με αποτέλεσμα σήμερα να μας λένε στα χαρτιά για επισφάλεια 9% και όλες οι τράπεζες να έχουν επισφάλεια 30%. Και να το ομολογεί μόνο η εμπορική και η γενική που έχουν και οι σκληρούς, οι γάντιους παρτενέρ. Έτσι λοιπόν μπαίνει μέσα στο παιχνίδι η BlackRock. Τι σημαίνει BlackRock? BlackRock τι σημαίνει? Η οικογένεια Rothschild. Η οικογένεια Rothschild. Η οικονομία του κόσμου είναι τρεις άνθρωποι, τους οποίους θα βρείτε πίσω από εκείνο το χωνευτήρι των αποφάσεων, την περίφημη τριμερή, την προστάτηδα της Λέση Μπίλντεμπεργκ. Rothschild, Morgan και Rockefeller. Παραδίδουμε δηλαδή σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στις διαθέσεις της τριμερούς. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και βέβαια κάποιοι το αντιλαμβάνονται καλύτερα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και μάλιστα καθόνται και τον αναφέρουν και στο βιογραφικό. Αλλά ουδείς ποτέ από όλους αυτούς που πήγαν και πρώην πρωθυπουργοί δεν πήγαν στον κόπο να ενημερώσουν τη Βουλή. Τι λέγεται εκεί μέσα? Δεν πρέπει να μας πούνε ότι πήγαμε και τα θέματα τα οποία συνεζητήθησαν ήταν αυτό, εκείνο και εκείνο και εκείνο. Γιατί επιτέλους φοβούνται? Τι τους δεσμεύει να ζούμε στο σκοτάδι όλοι εμείς οι υπόλοιποι? Η κατάσταση, σας είπα στην αρχή, κύριε Αντιπρόεδρε, δεν ισιώνει. Δεν μπορείτε. Οι προθέσεις καλές. Δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Ούτε η Νέα Δημοκρατία μπόρεσε και βούλιαξε, αφού φρόντισε προηγουμένως να βουλιάξει τον τόπο. Εάν δεν πάμε σε μια εθνική συνεννόηση, για την οποία μιλάω 2 χρόνια και την οποία αυτήν την εβδομάδα ανακάλυψαν οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ και κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν πρόκειται το πράγμα να βγει. Θα πάμε πάνω για άλλο άξονα. Δεν πάμε να συνεχίσουμε αυτό το ρεζιλίκι. Δεν πάμε να συνεχίσουμε τον ευθενισμό της χώρας. Όταν η μισή Τσεχοσλοβακία, η Σλοβακία, που μέχρι πριν από 20 χρόνια είχε κομμουνιστικό καθεστώς, σε εμάς της Ελλάδας, του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, την προηγμένη Ελλάδα, έρχεται και μας λέει ότι η Ελλάδα είναι κλινικά νεκρή. Εγώ δεν πρόκειται να δώσω λεφτά και θα εξηγηθώ στην Ευρώπη να μην πάρω την επόμενη δόση. Ποια? Η κολοβή Τσεχοσλοβακία. Και εμείς το ακούμε. Αλλά και εσείς και εσείς όμως προχθές ψηφίσατε μία σύμβαση μέσα στην Βουλή για τη Σλοβακία, που αρνηθήκαμε και είπαμε ότι δεν μπορούμε στις βουλιστές της Ελλάδας να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη. Και είμαστε το κόμμα το οποίο αρνήθηκε. Τα ίδια και η Πολωνία. Θέλω να πιστεύω ότι η χώρα μας έχει από την αξιοπρέπεια να κρατάει δευτέρη. Για όλους αυτούς οι οποίοι μας περιποιούνται όπως μας περιποιούνται τώρα στην κατάσταση που είμαστε. Αλλά σε πείσμα όλων αυτών, σε πείσμα όλων εκείνων που ποντάρισαν και τον 97 εις βάρος μας, να τους θυμίσουμε ότι εμείς ύστερα από λιγότερα από 15 χρόνια διπλασιάσαμε την πατρίδα. Η Ελλάδα για λίγο ξαποστένει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ας το καταλάβουν καλά. Και ας καταλάβουν επιτέλους στην Ευρώπη, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι εμείς δεν θα πέσουμε. Εν ανάγκη θα συνεχίσουμε όλοι μας. Το κάναμε και μπορεί να το ξανακάνουμε. Αλλά να πάνε να βρουν το ευρώ κάτω από το δολάριο. Εγώ πιστεύω σήμερα θα είμαστε σε αυτήν την κατάσταση που είμαστε τώρα. Για να το διευκρινίσουμε κιόλας. Ο αντίλογος θα ήταν και για τον κύριο Παπαδήμο και για να μένα πάω στον άστρο από κάποιους,
ότι τους παραξέρει καλά και μπορεί να εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα, όπως θα έλεγε κάποιος για τον κύριο Παπαδήμο, γιατί ανήκει σε κάποιες ομάδες, κάποιες επιτροπές και το καθεξής. Μπράβο, ζήτω. Και εσείς το ξέρετε καλά αυτό το πράγμα. Ζήτω. Δηλαδή. Ζήτω. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, είμαι ικανοποιημένος, θα κοιμηθώ πιο ήσυχος. Γιατί το δικό τους άνθρωπο δεν τον αφήσουν να πτωχεύσει. Το δικό τους άνθρωπο δεν τον αφήσουν να αποτύχει. Μου το έπανε χθες, με πήρε πάλι δημοσιογράφος και μου λέει για τριμερείς ιστορίες και εγώ τα διάφορα τέτοια. Και είπα, απήντησα, μπράβο αν είναι έτσι. Τότε είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί που ελέγχουν την κατάσταση δεν θα αφήσουν ο δικό τους να χαθεί. Αυτό πιστεύω. Αν είναι έτσι, ακόμα καλύτερα. Αλλά εγώ δεν μπαίνω σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ο Παπαδήμος ή οποιοδήποτε πηγαίνει σε αυτές όλες τις λέσχες, που εγώ δεν πηγαίνω, είμαι απέναντι, πάβει να είναι πατριώτης Έλληνας, έτσι είναι. Εγώ και αλλήμω τότε, αν το πιστεύαμε. Δεν είναι ένα εργοτάξιο παραγωγής, εργο, ούτε του εφιάλτη, του επιλογούσιου, ούτε κτλ. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να προλάβει καταστάσεις, θέλει να προβάλλει τους δικούς ανθρώπους κτλ. Είμαι απέναντι, παραλαμβάνω. Αλλά όμως εγώ θα ήθελα στην παρούσα φάση να έχω διαβεβαίωση ότι όλοι αυτοί υπολογίζουν τόσο πολύ στον Παπαδήμο. Βέβαια, αυτό που λέτε είναι ενδιαφέρον, διότι και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Καραμαλής, και εγώ έχω πάει μια φορά σε αυτό το πράγμα, έχουν πάει για παράδειγμα στο Bilderberg, παρόλα αυτά τους άφησαν να φτάσουν εκεί που φτάσαν. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο δουλεύει αυτό το επιχείρημα, να το πω έτσι. Μα είναι επιχείρημα θετικό, δεν είναι αρνητικό, κύριε Παχελά. Δηλαδή, εσείς που πήγατε εκεί πέρα, είδατε πέντε πράγματα, δεν με ενδιαφέρεται οτιδήποτε. Γίνατε προδότης, πάψατε να είστε πατριώτης, πάψατε να ενδιαφέρεστε. Εγώ βλέπω τη δουλειά που κάνετε εδώ μέσα από το κανάλι και από την εφημερίδα. Εξόχως πατριωτική, να βρεθεί η καλύτερη λύση. Επομένως, λοιπόν, δεν πρέπει να παρασυρώμεθα σε αυτή τη δοσολογία των πραγμάτων. Να σας πω κάτι. Νεαρότερος δημοσιογράφος ήμουνα και εγώ υπέρ της συνταγής αυτής, γιατί ξέρω εγώ. Πίστευα τι που λέγε. Προϊόντες του χρόνου όμως, τα πράγματα κάθονται και βλέπεις ότι ίσως είναι λίγο διαφορετικά. Έχω περάσει εγώ κάποια από αυτά τα σχολεία. Δεν σημαίνει ότι αυτομάτως εγώ καθίσταμαι πράκτορας ή εύκολη λέξη. Στην Ελλάδα ή στρατηγός ή πράκτορας ή πρόεδρος είναι οποιοδήποτε κυκλοφορεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Χαίρομαι που ο κ. Παπαδήμος είναι στο τιμόνι. Πιστεύω ότι θα δείξει τις δυνατότητες. Ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση μέσα στη Βουλή. What?